Κατερίνα, είμαι ο Νίκος και είμαι 27 χρονών. Εδώ και 4 χρόνια έχω σχέση με μια υπέροχη κοπέλα, την οποία αποφάσισα να παντρευτώ. Έτσι, κανονίσαμε μια συνάντηση για να γνωριστούν και οι γονείς μας. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε οικειότητα και συμπάθεια και από τις δύο πλευρές. Μια μέρα, και ενώ πήγαινα στο σπίτι της κοπέλας μου, είδα το αυτοκίνητο του πατέρα μου παρκαρισμένο λίγο πιο κάτω. Πλησίασα και τον είδα να φιλιέται με τη μητέρα της κοπέλας μου. Γύρισα σπίτι και περίμενα τον πατέρα μου για να μου δώσει εξηγήσεις. Έγινε μεγάλος καυγάς μεταξύ μας. Σακώθηκα και με την κοπέλα μου για αυτό το λόγο, αλλά εκείνη μου είπε ότι δεν θέλει να χωρίσουμε από ένα λάθος των γονιών μας. Βρίσκομαι σε δίλημα και δεν ξέρω τι να κάνω. Να χωρίσω με την κοπέλα μου για να μην χαλάσει η οικογένειά μου, ή να συνεχίσω μαζί της και να βρούμε μια λύση. Νέος Χρήστο, μην τα αφήσεις όμως παραπάνω. Θέλω να το φτιάξεις γιατί αλλιώς θα χαλάσει, θα προχωρήσει η ζημιά. Ναι, ναι, στο υπόσχομαι. Από εβδομάδα μόνο, γιατί έχω κάτι δουλειές τώρα, δεν μπορώ να δω. Εντάξει. Από Δευτέρα. Καλημέρα, όχι. Καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι μου. Τι έχει εδώ, καφεδάκι? Έλα να πιούμε, κάτσε. Δυστυχώς θα σας λείψω σήμερα το πρωί. Γιατί? Έχω ραντεβού με τη Βάσο. Πάω για καφέ μαζί της. Μας έλειψε το κορίτσι αυτό, γιατί δεν το φέρνεις στο σπίτι? Να σου πω καλή ιδέα, θα της το πω. Κάτσε. Πες της και αύριο να έρθει από εδώ να καθίσουμε. Ωραία. Παιδιά, πάω. Όχι απλά να καθίσουμε, να της πεις να έρθει, θα φτιάξω τη σπεσιαλιτέ μου, εντάξει. Θα της πω, θα της πω, θα αργήσω. Φιλιά, παιδιά. Άντε, για χαρά, αγόρι μου. Γεια. Τι καλό κορίτσι που είναι αυτή η Βάσο, πολύ τη συμπαθώ. Πράγματι, είναι εξαιρετικό κορίτσι. Αλλά να σου πω, και ο δικός μας είναι καταπληκτικό παιδί. Εντάξει, αλίμονο, εννοείται αυτό. Να σου πω. 4 χρόνια είναι αρκετά. Λες να το πηγαίνουν για πιο σοβαρά. Στελίτσα, να σου πω, βιάζεσαι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να κατεβόμαστε στη ζωή των παιδιών? Όχι, προς Θεού, έτσι, κουβέντα να γίνεται, γιατί ένα εγγονάκι θα το ήθελα. Να σου πω, είναι νέα παιδιά, ας τα ακόμα να ζήσουν τη ζωή τους. Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά και 4 χρόνια έχει σοβαρέψει η σχέση. Δεν θα μου φαινόταν καθόλου παράξενο. Ηρέμησε, ηρέμησε. Αυτά θα τα αποφασίσουν οι ίδιοι, όχι εμείς. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να σου πω, πρέπει να φύγω για δουλειά. Μήπως θες να σε κατεβάσω μαζί μου? Θέλω, οπωσδήποτε, πάμε. Άντε, ετοιμάζω να φύγουμε. Έχεις χαιρετίσματα από τη μητέρα μου. Αλήθεια, τι κάνει κυρία Στέλλα? Μια χαρά είναι. Σε έχει επιθυμήσει? Και εγώ τις έχω επιθυμήσει. Να πάμε καμιά βόλτα από το σπίτι αύριο, να τους δούμε. Το ζητήσανε και οι ίδιοι άλλωστε. Τέλεια. Τι σκέφτεσαι? Κάτι σκέφτομαι. Για πες μου. Και τα βγαίνουμε πόσα χρόνια τώρα, 4? Ναι. Να, σκέφτηκα ότι ίσως είναι καιρός να επισημοποιήσουμε τη σχέση μας. Τι εννοείς? Ξέρεις τι εννοώ. Εννοώ να παντρευτούμε. Αλήθεια, τέλειο! Άκου να δεις. Θα μιλήσω στους γονείς μου, μίλα κι εσύ στους δικούς σου, να κανονίσουμε μια συνάντηση σπίτι μου, να το κάνουμε επίσημο. Ναι! Πάω μέσα στο σπίτι να τους πω να κανονίσουμε ένα τραπέζι, να φάμε όλοι μαζί, να γνωριστούμε. Πάμε! Μπα, εδώ είσαστε. Και σας ήθελα. Καλώς, Τόνι. Τι κάνετε? Κάτσε. Τι έγινε, παιδί μου? Μια χαρά. Ήθελα να σας πω κάτι. Τι, πουλάκι μου? Χθες το καφέ μίλησα με τη Βάσο, είπαμε κάποια πράγματα. Και λοιπόν? Είναι δύσκολο λίγο να σας το πω. Συμβαίνει κάτι, αγόρι μου? Όχι, όχι, κάτι κακό. Αλλά? Τη ζήτησα να παντρευτούμε. Αλήθεια! Ναι. Αχ, πολύ χαίρομαι, μπράβο σου! Είδες πως τα έλεγα. Ηρέμησε, Στέλλα. Αχ, τι καλά! Δεν ξέρεις πόσο χαρούμενη με κάνεις. Έτσι, ήταν καιρός μετά από 4 χρόνια, πιστεύω. Ναι, ναι, πολύ καλά έκανες. Μπράβο, αντράκι μου. Ρε εσύ, Νικόλα μου, μην ακούς τη μαμά σου. Μήπως είναι νωρίς, ρε αγόρι μου. Είστε νέα παιδιά ακόμη. Παπά, ξέρω τι κάνω. Τόσα χρόνια σας έβλεπα αγαπημένο, σας είχα σαν πρότυπο. Το θέλω κι εγώ αυτό για μένα. Μπράβο, γλυκέ μου! Και να βιαστείτε το εγγονάκι, να βιαστείτε! Κάτσε, βρε. Ηρέμησε, μια κουβέντα κάναμε. Πάντως θέλω να ξέρεις, αγόρι μου, ότι ό,τι απόφαση για να πάρετε, εμείς θα είμαστε στο δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά, μετράει πολύ αυτό που κάνετε για μένα.
Να σου πω, πότε θα κανονίσεις να φέρεις από εδώ τους συμπεθέρους να τους γνωρίσουμε. Της το ανέφερα κι αυτό. Σύντομα θα έρθουμε όλοι μαζί να τα ανακοινώσουμε, να το κάνουμε επίσημο. Μπράβο, μπράβο, ναι αγάπη μου. Τέλεια. Γιαγιά, πού είναι η μαμά? Μέσα είναι, κάνει κάτι δουλειές. Δεν τη φωνάζει που θέλω να σας πω κάτι? Τι θες να πεις, να το πεις πρώτα στη γιαγιούλα? Εσύ για να τα λέω 500 φορές, αν τη φώναξε έτοιμα. Εσύ δεν έχεις στόμα. Γιάννα! Γιάννα! Έλα, μαμά, έλα, κάτσε. Έχω να σας πω κάτι σημαντικό. Τι έγινε, κορίτσια μου, γιατί βιάζομαι, πρέπει να φύγω. Λοιπόν. Κάτι θέλει να μας πει. Ακούστε. Τι έγινε? Τις προάλλες που βγήκα με τον Νίκο. Ναι. Μου έκανε πρόταση γάμου. Α! Τέλειο! Αυτό που μας λες, υπέροχο. Ορίστε. Δεν χαίρεσαι? Τι πρόταση γάμου, τι ακούω? Τι είναι, μαμά? Κοριτσάκι μου γλυκό, είσαι καλά? Ξέρεις τι σοβαρή απόφαση είναι αυτή? Τι, το έχεις σκεφτεί αυτό το πράγμα, μου λες? 4 χρόνια είναι τα παιδιά μαζί. Μην τη κόβεις τη χαρά. Μαμά, σε παρακαλώ, σπουδάζει ακόμα. Θέλω να πετύχει. Ωραία. Θα τελειώσει τις σπουδές και εντωμεταξύ θα ετοιμαζόμαστε για το γάμο. Άκου, κορίτσι μου, περίμενε. Δεν θέλω να έχεις την ίδια κατάληξη με μένα. Δεν θέλω να βιαστείς. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου και με τον Νίκο. Τα πάτε καλά, αγαπιόσαστε. Περιμένετε λίγο. Μη βιάζεσαι, μωρό μου. Κοίταξε να δεις. Επειδή έκανες εσύ κάποια λάθη στη ζωή σου, δεν πάει να πει ότι θα τα κάνω κι εγώ. Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του και θα συνεχίσουμε μαζί τη αυτό ζωή. Αυτό φοβάμαι. Είσαι ερωτευμένη. Κάτσε λιγάκι να το δεις. Είσαι πολύ μικρή. Εάν δεν ήταν ερωτευμένη, γιατί να τον παντρευτεί, αγάπη μου? Τι να πω. Εξάλλου, άκου να σου πω, είναι μικρά παιδιά. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Αν γίνει κάποιο λάθος, θα τους στηρίξουμε. Όχι να τους βάλουμε να χωρίσουν. Βάσο μου, το θες πραγματικά αυτό? Ναι, ρε μαμά, έλα, θα με βοηθήσεις κι εσύ. Άντε, λοιπόν, να πω το ναι κι εγώ. Άκου, είπε το ναι. Μεθαύριο θα τους καλέσεις σπίτι να έρθουν να φάμε, να γνωριστούμε όλοι μαζί. Φυσικά, 4 χρόνια τους ανθρώπους δεν τους ξέρουμε. Εμείς φταίμε. Το είχα σκεφτεί. Μην ανησυχείτε. Θα έρθουνε μεθαύριο να τους καλέσουμε, να τους κάνουμε και το τραπέζι, να τους γνωρίσετε, εντάξει? Να τους γνωρίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φεύγω τώρα, έτσι? Να, δεν πήγαινε. Γεια σας. Δεν είναι τέλειο αυτό? Αχ, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλέ, τι είναι αυτά που λες? Συμπεθέρες θα γίνουμε. Και ναι, συμπεθέρες, βέβαια. Πάντως, εγώ θέλω να σας πω ότι και εγώ και η Στέλλα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί ο γιος μας έπεσε σε μια πολύ καλή και αξιοπρεπέστατη οικογένεια. Αχ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας, πραγματικά. Να είστε καλά και για το παιδί σας χαιρόμαστε. Είναι εξαιρετικό. Βέβαια. Έχουμε έναν ευτυχισμένα. Αυτό μετράει. Μα πώς τόσα χρόνια που είναι μαζί τα παιδιά δεν κατορθώσαμε να συναντηθούμε? Δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω. Μητέρα, όλα γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από αυτή, τον επερχόμενο γάμο μας. Με το καλό, γεια μου, όλα να πάνε κατευχήν. Και πείτε μου, εσείς πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? Πόσο είναι ο Νίκος? 27 χρόνια. Στην κοιλιά μου τον είχα όταν με πήρε. Είσαι ένα έγκυος. Ναι, αλήθεια. Περίμενα να δούμε φωτογραφίες, προσεχώς. Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε το δικό μας το γάμο και να ασχοληθούμε με το γάμο των παιδιών μας. Αχ, ναι, ναι. Α, ο γάμος θα γίνει στην εκκλησία που βαφτίστηκε το κοριτσάκι μου, ε? Καλά, μαμά, μην βιάζεσαι. Θα τα αποφασίσουμε αυτά με τον Νίκο. Α, να πω κάτι. Γάμο σε νησί για μένα είναι το ιδανικό. Πολύ γλυκό και πολύ ρομαντικό. Πολύ καλή ιδέα σου. Άμα πληρώσεις όμως εσύ. Ε, ναι, μαμά. Θα το κάνουμε. Καλή γονή μου, χατήρια, δεν χαλάω. Λοιπόν, για να μην μαλώνουμε, εγώ λέω να αφήσουμε αυτό να το αποφασίσουν τα παιδιά. Και εμείς θα συμφωνήσουμε ό,τι και να είναι αυτό. Εγώ θα είμαι δίπλα τους. Λοιπόν, μιλάμε πολλή ώρα και δεν έχω σερβίρει ακόμα. Ναι, πάω να φέρω τα πιο. Έρχομαι και εγώ, μαμά. Πάω, λοιπόν, ερχόμαστε. Πήγαινε. Πάει κι αυτό. Πάει κι αυτό. Τι καλή που είναι όμως, ε. Ναι, πραγματικά. Εξαιρετικοί άνθρωποι. Πολύ ωραία οικογένεια. Ξέρεις τι λέω? Λέω να φτιάξω ένα φαγάκι, να τους καλέσω εδώ, να γνωριστούμε, να τα πούμε. Ένα... να δούμε αν ταιριάζουνε τα χνότα μας κάπως. Άρε, Στελάκη, γιατί βιάζεσαι, βρε κορίτσι μου? Δεν βιάζομαι. Τα παιδιά μας θα παντρευτούνε να μην γνωριστούμε κι εμείς. Αυτό ακριβώς που είπες. Τα παιδιά μας θα παντρευτούνε. Όχι εμείς.
Εντάξει. Λοιπόν, έλα, σε ξεκινήσω. Αχ, έλα. Να σου πω, είναι ωραίο τα σόγια να γνωρίζονται. Ωραίο είναι, αλλά χωρίς να κάνουν υπερβολές. Έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας. Τη συμπάθησα πολύ τη Γιάννα. Είναι ωραία, είναι νέα σαν και εμένα. Να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε σε κάνα μαγαζί να ψωνίζουμε ρούχα μαζί, να πίνουμε τον καφέ μας. Να γίνουμε φίλες. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα σου φέρω καμία αντίρρηση, γιατί ό,τι και να λέω, εσύ τα δικά σου. Λοιπόν, κάνε ό,τι νομίζεις. Αυτό που θέλω τώρα είναι να ετοιμαστούμε να κοιμηθούμε. Εντάξει. Γιατί έχουμε κουραστεί ήδη. Λοιπόν. Αχ, βρε μαμά, τι ωραία που περάσαμε χθες. Πολύ όμορφα. Και τι ωραίο φαγητό έκανες. Και την εγγονή μου δεν θα έκανα, μωρέ, τόσο ωραίο φαγητό. Να σου πω, έχω ενθουσιαστεί με τους συμπαίθρους. Τι ωραίο ζευγάρι, τι ωραίοι άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, αλλά ας το ωραίο ζευγάρι. Γιατί? Δεν μου λες, το Χρήστο τον είδες που σε κοίταγε. Ποιον? Το Χρήστο. Το συμπαίθρο. Σε κοίταγε από πάνω μέχρι κάτω και έλειωνε. Βρε μαμά, για σοβαρέψου λίγο, έλα τώρα. Σοβαρή είμαι και ξέρουν τα μάτια μου πολύ καλά τη βλέπουνε. Τι εννοείς ρε μαμά τώρα, με κοίταζε ερωτικά. Εσύ πώς λες να σε κοίταγε, κοιμόσουνα όρθια. Έλα, έλα μαμά, κόψε τη συζήτηση. Λοιπόν, άκου να σου πω, ένας τέτοιος άντρας σου χρειάζεται. Είδες πως την έχει την άλλη. Μαμά, τι λες, συμπεθερός μου θα γίνει, το καταλαβαίνεις. Άστο, μην τον μπερδεύεις το ένα με το άλλο. Σου χρειάζεται ένας τέτοιος καλός και ευγενικός άντρας και γαλαντόμος να δεις εσπριμέρα. Πολλά σύριαλ βλέπεις, μαμά, κόφτα. Λοιπόν, πάρ' τον τηλέφωνο και πες του να έρθει εδώ. Βρες μια δικαιολογία. Τηλέφωνο. Ναι. Λες. Λέω, τελείωνε. Και μετά ξέρω θα τα καταφέρεις. Κόρη μου είσαι. Τι θέλω και σ' ακούω. Άντε να δούμε. Ναι, Χριστό. Ναι, εγώ είμαι. Μπορείς να έρθεις από το σπίτι που θέλω να σου πω κάτι για τα παιδιά. Ναι, κάτι πολύ σημαντικό. Ωραία, σε περιμένω τώρα, Ωραία. Έλα, γεια. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Φύγε για να προετοιμαστώ, έλα. Πάω. Περιμένω νεότερα. Πέρασε. Τι έγινε, Γιάννα, ανησύχησα. Τίποτα, μην ταράζεσαι. Συμβαίνει κάτι με τα παιδιά, πες μου. Άσε τα παιδιά. Ήταν μια πρόφαση για να μπορέσω να σε ξαναδώ. Πρόφαση? Mm-hmm. Τι εννοείς? Εννοώ ότι είδα πως με κοίταζες στο τραπέζι. Ναι, ξέρεις. Τι? Ξέρεις, Γιάννα. Τι? Είσαι μια γυναίκα που όντως δεν περνάς ποτέ απαρατήρητη. Mm-hmm. Και? Αλλά... Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα το λύσουμε μαζί. Είμαι παντρεμένος. Γιατί οι παντρεμένοι δεν έχουν ψυχή. Α? Καλά, εσύ. Ας τα λέμε καλά. Πού ήσουνα? Σε δουλειά. Σε τι δουλειά? Σε δουλειά, βέβαια, αγόρι μου. Συμβαίνει κάτι. Σε αυτή τη δουλειά ήσουνα μόνος ή ας πούμε με παρέα? Ήμουν σε δουλειά, Νίκο. Αυτό σε καλύπτει? Δεν με καλύπτει. Σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Απαιτώ συγκεκριμένη απάντηση. Δεν καταλαβαίνω το ύφος σου. Θα κατάλαβεις τώρα. Απλά ήθελα να μάθω αν ήσουνα μόνος σου ή με παρέα. Ας πούμε. Τη Γιάννα, ένα τυχαίο όνομα. Νίκο, άκουσε με, σε παρακαλώ. Τι να ακούσω. Σε παρακαλώ, άκουσε με να σου εξηγήσω. Βρε πατέρα, πριν το γάμο μου, όχι μόνο απατάς τη μάνα μου. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, Νίκο. Την απατάς με την πεθερά μου. Νίκο, σε παρακαλώ, δεν φταίω εγώ. Φταίει η Γιάννα. Ναι. Το κλασικό. Αυτή φταίει. Με πίεσε. Δεν μπορούσα να την αποφύγω, Νίκο. Πατέρα. Ό,τι έγινε, αλλά σκέφτομαι να τα πω όλα στη μητέρα. Σε παρακαλώ. Σου είπα δεν φταίω εγώ. Δεν φταίς εσύ. Ωραία λοιπόν. Θα πάω να ρωτήσω τη Γιάννα να δω και τη δική της εκδοχή. Σε παρακαλώ. Νίκο, έλα εδώ. Μπορώ μου.
Περίμενε, τι έγινε. Πάψε. Πού είναι η μητέρα σου? Δεν είναι εδώ, τι έπαθες? Τι έπαθα? Κοίτα, δεν ξέρω αν πρέπει να σου το πω. Πες μου, μ' ανησυχείς. Σήμερα το πρωί που ήμουν έξω, είδα τη μητέρα σου με τον πατέρα μου να φιλιούνται. Τι? Αυτό που άκουσες. Πας καλά, τι είναι αυτό που μου λες? Αυτό που άκουσες, δεν θα έλεγα ψέματα για κάτι τέτοιο. Δεν θα είδες καλά, είμαι σίγουρη. Είδα πολύ καλά. Η μητέρα σου φταίει γι' αυτό. Τώρα που πάμε να παντρευτούμε, μου φαίνεται ότι θα σε χωρίσω. Τι να χωρίσουμε, αγάπη μου, πας καλά. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Άμα είναι αλήθεια αυτό που μου λες, θα πιάσω τη μάνα μου να της πω να το σταματήσει. Μην ανησυχείς. Βρίσκομαι σε δίλημα. Να μείνω με τη Βάσο και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση ή να χωρίσουμε για να μην καταστραφούν οι οικογένειές μας. Έχεις δίκιο, Βάσο. Θα μείνουμε μαζί. Δεν θα χωρίσουμε εμείς για τους γονείς μας. Θα βρούμε μια κοινή λύση ώστε αυτοί οι δύο άνθρωποι να μην ξαναβρεθούν ποτέ. Θα τα καταφέρουμε.